εμφάνιση έγινε εδώ στον Sky, στην εκπομπή της Νάνας Δούκα, που με είχε καλέσει ως φοιτήτρια τότε. Άκου! Γελάει από πάνω, χάχας. Όχι, αλλά το ξέρω. Είναι ο φίλος μου Σταματόπουλος, επάνω και εδώ. Που με είχε καλέσει ως φοιτήτρια με άλλους δύο συμφοιτητές να μιλήσουμε για τους νέους και τη δυσκολία στην εργασία. Αλήθεια λες. Φοβερή εμφάνιση. Εγώ τότε δεν είχα μάθει ούτε το τσιμπτάκι για τα φρύδια, ούτε τα λέιζερ, ούτε τίποτα. Τι είχες γίνει, τριχωτή. Δεν ήμουνα και ο King Kong που είχε κρεμαστεί να καταστρέψει τη Νέα Υόρκη, αλλά ήταν λίγο ενιαίο εδώ. Α. Πολύ μπουκλα φάνα το μαλλί. Υπάρχει πλάνα από αυτά που περιγράφεις. Λοιπόν. Δεν τα έχουμε, απλά λέω αν υπάρχουν. Και... Στο YouTube. Εσύ μη χάσαμε στο ψαξαλίτι. Είχες και λίγο μουστακάκι, λίγο. Λίγο, έτσι, μια εσάνς. Για να δείξουμε εδώ στις δυναμικές γυναίκες, μια εσάνς. Και είχα μια φωνή τότε που ακόμα δεν είχε τρώσει. Πώς είναι αυτό, δεν είχε μεταφώνηση. Δεν είχε γίνει μεταφώνηση ακόμα. Μάλιστα. Η εργασία είναι πολύ δύσκολη και τέτοια. Και πώς τελικά. Πώς ήρθε η φωνή. Όχι, πώς μετά από αυτό υπήρξε και συνέχεια. Υπήρξε. Πόσου να χαθείς. Υπήρξε, γιατί όλοι πιστεύουν, ήξεραν, είδαν ότι θα έρθει και η μεταφώνηση και το λέιζερ στη ζωή. Και η αποτρίχωση. Οπότε όλα βαίνουν καλώς. Και μετά από αυτή την εκπομπή, πού βρέθηκες. Μετά Δημήτρης Μάρκος. Α, αληθινές ιστορίες. Ρεπορτέρισα. Έχω κάνει ρεπορτάζ ειδήσεων, ελεύθερο. Έπαιρνα κάμερες, έτρεχα σε διαδηλώσεις, σε τέτοια. Έχω κάνει τέτοια πράγματα στην τηλεόραση. Το πιο περίεργο ρεπορτάζ που έχεις κάνει, ποιο είναι. Το πιο περίεργο θέμα που έχεις καλύψει, τέλος πάντων. Περίεργο, έχω κάνει ένα που. Τότε που κάναμε reality, είχε έρθει μια κυρία μεγάλης ηλικίας με μαύρο μαντιλάκι, με μαύρη ρομπίτσα. Και μου έλεγε διάφορα προβλήματα που έχει με την οικογένειά της. Εν τέλει το ψάξαμε λίγο. Τι τα έλεγε. Για να τα κάνω θέμα στην εκπομπή. Η κοπέλα θα έρθει σήμερα από το σπίτι της ή θα τη φέρετε μεταξύ σε λίγο. Ναι, και τα έλεγε λοιπόν αυτά η κυρία. Μου τα έλεγε η κυρία αυτή. Και τελικά αυτή η κυρία, φεύγοντας, έβγαλε τη ρομπίτσα και το μαντήλι και από κάτω ήταν τύπου Easy Rider με δερμάτινα παντελόνια και τέτοια. Αλήθεια λες. Ναι, γιατί είχε έρθει σαν γριούλα και αυτά και κλέβαμε. Τα έλεγε ψέματα. Βεβαίως, η κυρία αυτή είχε. Κάποιες άλλες ασχολίες. Γιατί για να μπεις στην εκπομπή είχε εφεύρει μια ιστορία. Ήθελε κάτι περιουσιακά με τα παιδιά της. Τα θέματα για αυτή την εκπομπή πώς τα επιλέγατε. Δηλαδή, εμείς τα επιλέγαμε. Ναι, πώς, με ποιο κριτήριο. Ποιο ήταν το πιο καλό, το πιο κατατρεγμένο. Αναλόγως, είχε και τα θέματα που ήταν ας πούμε πιο συναισθηματικά. Είχε τα θέματα του τύπου μου πετάει γειτόνισσα νερά από πάνω από τον μπαλκόνι. Εγώ έπαιρνα τέτοια συνήθως, όχι πολύ βαρκεπεριστατικά. Ναι. Μου πετάει τα νερά από πάνω, μου το κάνει για πόλεμο επειδή είμαι πιο ωραία και τέτοια. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου, όπως καταλαβαίνεις. Εσύ πώς αντιδρούσες όλα αυτά. Εγώ πάρα πολύ σοβαρή. Τι να κάνω εγώ. Εσύ τι να κάνεις. Τι να κάνω. Σχολίαζες. Ναι, έλεγε, σας παρακαλώ. Έλεγε τη γνώμη σου. Έλεγα, λέω, είναι μια γειτονία. Λέω, πρέπει να είστε ήρεμες. Γιατί να πετάτε νερά η μία στην αλμά μου, λέει. Με ζηλεύει πίσω ρε. Λέω, τι να κάνουμε που γίνεται. Είχες και τις δύο τις γειτόνισσες μαζί, face to face. Βέβαια. Μεγάλο πρόβλημα. Δουλίτσα.